Με αυτόν τον τρόπο, κύριοι συνάδελφοι, κλείνουμε μία εκκρεμότητα ετών. Με την εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης, ενεργοποιείται το δικαίωμα επαναφοράς του Πάτρα Πύργος στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Μια επιλογή για την οποία είμαστε υπερήφανοι, αφού αποτέλεσε τη μόνη λογική λύση που διαθέταμε. Βέβαια, είναι καλό να ακούγονται και μερικές σκληρές αλήθειες για το συγκεκριμένο αυτό έργο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα έργο το οποίο είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και είχε δημοπρατηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2014, το οποίο θα είχε ολοκληρωθεί εάν δεν είχε κάνει κάτι ακατανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ, να σπάσει αυτό το έργο σε 8 κομμάτια. Με την επιμονή λοιπόν του ιδίου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τις εργώδεις προσπάθειες που κάναμε στο Υπουργείο Μεταφορών, καταφέραμε να αναστήσουμε το έργο Πάτρα Πύργος. Και τελικά τι κάναμε? Κάναμε πράξη κυβερνητικές τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα για το Πάτρα Πύργος. Και όπως σημείωσα και κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα επαναλάβω τα ίδια λόγια και σήμερα, χρησιμοποιώντας τα δικά σας λόγια, του ΣΥΡΙΖΑ. Η ευθύνη, μας είχατε πει, έχει ονοματεπώνυμο. Όντως, το δικό του ονοματεπώνυμο. Όπως και η επιτυχία έχει ονοματεπώνυμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.